σε ένα παγκόσμιο χάρτη, όπου κυριαρχούν τα εταιρικά συμφέροντα, η ανισότητα και ο εθνοτικός εθνικισμός, η Οικουμενική Φροντίδα δίνει το δικό της αγώνα για να γίνει προτεραιότητα σε επίπεδο κράτους. Ό,τι ακριβώς προσπάθησε να πετύχει στο παρελθόν μια ολόκληρη γενιά, οι Baby Boomers, η οποία εξασφάλισε σε ένα σημαντικό τμήμα του πλανήτη χάρη στο κράτος πρόνοιας, φροντίδα και υποστήριξη σε όλες και όλους, από τη γέννηση μέχρι τα γεράματα. Προσιτή στέγαση, πρόσβαση σε δημόσιους χώρους, ευκαιρίες για πολιτισμό, περίθαλψη για τη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και επαγγελματική κατάρτιση. Προσφέροντας τόσο τους πόρους, όσο και το θεσμικό πλαίσιο, ένα κράτος φροντίδας δημιουργεί έναν δυνατό κύκλο ευημερίας. Πολίτες με αυτονομία που μπορούν να στηρίξουν το κράτος, το οποίο με τη σειρά τους στηρίζει όλη την κοινωνία και κατ' επέκταση την ίδια τη δημοκρατία. Βοηθώντας την εξάλληψη σεξιστικών, φυλετικών και κάθε άλλης μορφής στρεβλωτικών κοινωνικών αντιλήψεων, ένα κράτος φροντίδας μπορεί να συντελέσει στη δημιουργία ενός κόσμου όπου η μαζική μετανάστευση, η οικονομική ανισότητα και η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν θα έχουν θέση, που θα μας κάνει να στηριχθούμε περισσότερο στην κοινή μας ανθρωπιά, θέτοντας τη φροντίδα πάνω από την κερδοσκοπία.